Ο Άγγελ. Δεν με πειράζει που χάνω τον πόντο. Με πειράζει που χάνει η μπριγάδα στην ουσία με αυτόν τον πόντο. Αυτό με πειράζει. Δεν πήγανε καλά τα πράγματα. Επιβεβαιώνεται ο κανόνας που φωνάζουμε 4 μήνες σχεδόν τώρα και που ξέρουμε και από άλλη σεζόν ότι όποιος έχει τα πλεονεκτήματα συνήθως την πατάει. Γιατί τον πόντο κερδίζει ο Άγγελ. Να ξεκινήσω με τη Σοφοκλή. Όπου έχουμε ένα πολύ ωραίο πουρέ κάτω, έχουμε πολύ νόστιμη σάλτσα. Τι δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο σαν στοιχείο σοφό στο πιάτο? Το αραντσίνι. Εδώ δεν είχαμε μια πολύ πετυχημένη ιδέα στο πώς θα κάνουμε ενδιαφέρον το εσωτερικό από το αραντσίνι. Το εξωτερικό είναι πάρα πολύ ωραίο, επαναρισμένο, τραγανό, etc., etc. Το ψαράκι πάρα πολύ ωραίο, αλλά ο τρόπος που το διαχειρίστηκε ο Άγγελ ήταν εξαιρετικό το κόψιμο, δηλαδή ήταν αυτό που ήταν ο ορισμός του ουσουζουκούρι. Μια σάρκα αρκετά σκληρή, η οποία ενδείκνυται για να κάνεις ουσουζουκούρι, αντί να το διαχειριστείς διαφορετικά, και μέσα γαρνιτούρες και γεύσεις οι οποίες το έχουν αναδείξει το ψάρι στο απόλυτο. Δηλαδή, η διαφορά με το πιάτο του Σοφοκλή, που είναι μια καλή προσπάθεια, επαναλαμβάνω, είναι, Άγγελ, ότι με πολύ απλά και λίγα υλικά έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε το ψάρι στο μέγιστο. Εξαιρετικές προσπάθειες, καλύτερη του Άγγελ. 3-0 η Γκριφ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχαριστημένος που κέρδισα σήμερα. Πολύ ευχαριστημένος που δίνω και την νίκη στην ομάδα μου. Στον Κώστα. Στους Γκρι. 4-0. Δεν το περίμενα τίποτα. Ήμουν αρκετά ευχαριστημένος με το πιάτο. Δεν το περίμενα καθόλου. Καθόλου. Όχι από το πιάτο του Κώστα, επειδή ήταν αυτό που ήταν. Επειδή πίστευα εγώ πάρα πολύ σε αυτό που είχα φέρει μπροστά. Κώστα, ψιλοκοψίματα, γεύση, εντάσεις, καυτερά, γλυκά, αλμυρά, όλα σωστά. Πολύ ωραία, δροσερή σαλάτα, έξυπνη ιδέα. Νομίζω ότι κινήθηκες πολύ έξυπνα. Αν και, τι έχουμε από τη μεριά του Λευτέρη? Έχουμε, θα έλεγα, μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση. Είναι πιο πρωτότυπη η ιδέα και η παρουσίαση. Έχουμε και το εξαιρετικό παγωτό, όχι σε υφή, αλλά εξαιρετικό σε γεύση και σύλληψη. Η ιδέα είναι πάρα πολύ καλή. Καλά έκανες και δεν φοβόσουν το λεμονοθήμαρο. Εγώ πραγματικά νόμιζα ότι θα ξέφευγε πάρα πολύ. Θα ήταν πολύ φαρμακευτικό. Θα έβγαζε μια φαρμακίλα εννοώ. Αλλά όχι, ταιριάζει. Τι έχουμε τώρα όμως εδώ πέρα? Έχουμε μια συνέπεια στο μαγείρεμα του ρυζιού. Δηλαδή κάποιοι κόκκι ήταν άβραστοι, ενώ κάποιοι σωστά μαγειρεμένοι. Εδώ νομίζω ότι ήθελες να κάνεις ένα παραβρασμένο ρύζι, ένα λαπά, το οποίο δεν το έχεις πετύχει. Δεν ήθελα να το κάνω λαπά εγώ. Πάντως, εδώ πέρα σίγουρα δεν ήθελες κάποιοι κόκκι ρυζιού να μην έχουν μαγειρευτεί. Θα το δοκιμάσεις κι εσύ. Τώρα εδώ πέρα, έτσι όπως το έχεις μπλέξει, σου βγάζει μια βαριά γεύση. Δεν το αναδεικνύεις όπως κατάφερε να το κάνει ο Κώστας στο δικό του πιάτο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που έχουν μπλέξει όλα μαζί και τα έχεις σερβίρει. Και νομίζω. Και νομίζω θα ήταν χρήσιμο, Λευτέρη, επειδή έχεις ούτως ή άλλως ένα πολύ έντονο και ιδιαίτερο υλικό να διαχειριστείς, το καβούρι. Νομίζω ότι είναι λίγο περιττό το κομμάτι με τα αυγά σολομού, το χαβιάρι κτλ. Που έχει αυτή την προέκταση. Έχει πολύ θάλασσα ως στοιχείο. Και η βασική σου πρώτη ύλη, και πας και το ενισχύεις με αυτά. Νομίζω ότι αν αφαιρούσαμε αυτά και δουλεύαμε λίγο το κομμάτι της ισορροπίας με διαφορετικά υλικά, πιο φρέσκα υλικά, πιο δροσερά υλικά, θα ήταν πιο ήπιο το κεντρικό στοιχείο. Καλώς. Αυτό. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αφιερωμένο αυτό το πιάτο στη γιαγιά, στον παππού και στη γυναίκα μου. Στη γυναίκα μου και Έλενα, θα στο φτιάξω όταν βγω έξω. Γιαγιά, θα σε πάω μια βόλτα να ψαρέσουμε καβούρια ξανά και να θυμηθούμε τα παλιά. Κώστα. Hello, hello, the king is back. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος, γιατί ναι μεν κερδίσαμε, αλλά κατάφερα να πάρω και το καλύτερο πιάτο. Δεν ήταν σαν την νίκη του Ηλία χθες που πήρε τα 1000 ευρώ ενώ είχαμε χάσει. Πόσο μπορείς να το χαρείς? Αφιερωμένο κι αυτό. Στα παιδάκια μου αυτό. Στα παιδάκια. Με 4-0 κέρδισε η Γκρι Μπριγάδα. Καλύτερη προσπάθεια και 1000 ευρώ στην προσπάθεια του Κώστα. Μπράβο, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Είναι νικητής στο τεστ δημιουργικότητας και 1000 ευρώ από τον box. Νομίζω ότι αντίστοιχο συνέστημα έχω μόνο όταν έχω παραγγείλει φαγητό και φτάνει η παραγγελία μου. Ευχαριστώ πολύ, box.